Τι είναι ο υπερήφανος άνθρωπος? Όπως τα γνωρίζετε, η υπερηφάνεια είναι ένα από τα θανάσιμα αμαρτήματα. Και η υπερηφάνεια από τα θανάσιμα αμαρτήματα είναι η τελευταία στη σειρά, αλλά πρώτη στην ποιότητα. Είναι δηλαδή το μεγαλύτερο αμάρτημα. Βέβαια, πολλές φορές θα αναρωτήσουμε έναν άνθρωπο εάν είναι υπερήφανος. Θα μας πει ότι δεν είναι, γιατί είναι ένα λεπτό αμάρτημα το οποίο πολλές φορές δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Πολύ δε παραπάνω δεν μπορούμε να το διακρίνουμε εμείς οι ίδιοι που το έχουμε το αμάρτημα αυτό. Αλλά πολλές φορές όμως δεν μπορεί να το διακρίνει ούτε το περιβάλλον μας. Νομίζουμε υπερήφανος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος λέγει «εγώ είμαι εγώ» και θέλει να επιδεικνύεται ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι ακριβώς αυτό, αγαπητοί μου, μόνον η υπερηφάνεια. Όταν θα δείτε τι είναι η υπερηφάνεια, θα τρομάξετε. Είναι γνωστό δε ότι ο διάβολος εστάθηκε με υπερηφάνεια, γι' αυτό και ξέπεσε από την Άνω Φωτοφορία. Αλλά το ίδιο αμάρτημα προσπάθησε να διοχετεύσει και εις τους πρωτοπλάστους και το κατάφερε. Και οι πρωτόπλαστοι έπεσαν και ξέπεσαν από τον Παράδεισον ακριβώς δια την υπερηφάνεια. Θα μου πείτε πού ακριβώς είναι. Λοιπόν, αν αναλύσουμε την έννοια της υπερηφανίας, τότε θα δούμε τι ακριβώς είναι και η υπερηφάνεια. Και θα δείτε ότι μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Όπως και τι είναι ταπείνωση, το αντίθετο το οποίο ζητάει ο Θεός. Πρώτο και βασικό σημείο της υπερηφανίας είναι όταν ο άνθρωπος μένει στο ίδιο του θέλημα, δηλαδή στο δικό του το θέλημα. Όταν λέγει «εγώ θα κάνω αυτό που θέλω», αυτό είναι η υπερηφάνεια. Οι πρωτόπλαστοι έμειναν στο δικό τους το θέλημα και παραμέρισαν το θέλημα του Θεού. Ποιο ήταν το θέλημα του Θεού? Το θέλημα του Θεού ήταν να μην δοκιμάσουν από τον καρπόν εκείνου του δένδρου. Αλλά εκείνοι έμειναν στο δικό τους το θέλημα, καθυπαγόρευσαν του σατανά και τελικά έδειξαν την υπερηφανιά τους. Σήμερα θα λέγαμε, αν ένας άνθρωπος δεν θέλει να εκτελεί τις εντολές του Θεού, είναι υπερήφανος. Όταν λέγω ότι δεν το κάνω αυτό που λέει ο Θεός, αυτό δεν είναι υπερηφάνεια? Έτσι αμέσως αρχίζουμε να αποκτούμε μια νέα, ένα νέο οπτικό ορίζοντα στο χώρο της υπερηφανίας. Ώστε λοιπόν άμα λέγω ότι αυτό δεν το κάνω, δεν το εφαρμόζω γιατί το λέει ο Θεός, είναι υπερηφάνεια? Μα βέβαια. Τότε λοιπόν όλοι γύρω μας και εμείς οι ίδιοι είμαστε υπερήφανοι άνθρωποι. Μα βέβαια. Έτσι, το πρώτο στοιχείο είναι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει να υπακούσει εις το θέλημα του Θεού. Αν μου πείτε γιατί αυτό είναι υπερηφάνεια, θα σας απαντήσω. Διότι απλούστατα ο άνθρωπος δεν αναγνωρίζει αυθεντία πέρα της αφεντιάς του. Διότι ο Θεός είναι μια αφεντία. Αφεντία. Την αυθεντία λοιπόν του Θεού την απορρίπτει ο άνθρωπος και βάζει ως αυθεντία το δικό του το θέλημα, τη δική του τη γνώμη, αυτό το οποίο θέλει και κρίνει αυτός. Να λοιπόν μια θεμελιώδης πτυχή της υπερηφανίας, ο άνθρωπος που δεν δέχεται τις εντολές του Θεού. Ένα άλλο σημείο της υπερηφανίας είναι όταν ο άνθρωπος έχει φιλία με τον κόσμο. Τι είναι ο κόσμος? Ο κόσμος μας λέει η Αγία Γραφή, ή καλύτερα μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, ότι είναι μία περιεκτική λέξη όλων των παθών. Θέλεις να μιλήσεις με μία μόνο λέξη για όλα τα πάθη? Θα την πεις, θα τα πεις, κόσμος. Θέλεις να αναλύσεις την έννοια του κόσμου? Θα μιλήσεις περί των ανθρωπίνων παθών. Συνεπώς, αν ο κόσμος με την έννοια την ηθική, την πνευματική,
είναι εκείνος που ζει στα πάθη του, τότε αναφυσβήτητα στέκεται εχθρικά απέναντι στο Θεό. Λέγει λοιπόν η Αγία Γραφή ότι η φιλία του κόσμου, το λέγει και ο Άγιος Ιάκωβος, το λέγει και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής σε μια του επιστολή, εκείνος που αγαπάει τον κόσμο δεν αγαπάει τον Θεό. Διότι ο κόσμος, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ολόκληρος όλος εν το πονηρό κείται. Ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται μέσα στον πονηρό, μέσα στο διάβολο. Και εκείνος, λέει, που αγαπάει τον κόσμο έχει έχθρα με το Θεό. Διότι ο κόσμος έχει έχθρα με το Θεό. Αν λοιπόν εγώ αγαπώ τον κόσμο, τότε έχω έχθρα με το Θεό. Ερωτούμε λοιπόν, εάν έχω έχθρα με τον Θεό, γιατί έφτασα να έχω έχθρα με τον Θεό? Γιατί είμαι υπερήφανος. Η υπερηφάνεια λοιπόν εδώ εκφράζεται με μια δεύτερη μορφή, ως φιλία του κόσμου τούτου. Δηλαδή φιλία θα πει να συμμορφώνομαι με εκείνο που θέλει και αγαπάει ο κόσμος. Το φανταστήκατε ποτέ αυτό, αγαπητοί μου, ότι μπορεί να είναι η φιλία του κόσμου μία μορφή υπερηφανίας? Ένα τρίτο σημείο είναι οι ειδονές. Οι πρωτόπλαστοι, όταν άκουσαν την υποβολή, άκουσαν την προτροπή του διαβόλου ότι θα ανοίξουν τα μάτια τους και ότι θα γίνουν θεοί, τότε είδαν ότι ο καρπός ήταν ωραίος να τον βλέπεις και ευχάριστος να τον τρως. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή άρχισε να γεννιέται στον άνθρωπο η αίσθηση της ειδονής. Θα μου πείτε, όταν οι πρωτόπλαστοι δοκίμαζαν τους καρπούς, δεν αισθάνονταν μια ευχαρίστηση? Όταν έτρωγαν το αχλάδι, το μήλο, το ροδάκινο, παράδειγμα να πω, με τα τρέχοντα φρούτα μας, δεν δοκίμαζαν ότι είναι γλυκά αυτά τα φρούτα? Εξάλλου ο παράδεισος, ξέρετε πως λέγεται, παράδεισος της τρυφής, παράδεισος της απολαύσεως. Υπάρχει η απόλαυση κοντά στο Θεό και υπάρχει η απόλαυση μακριά από το Θεό. Όταν κάνω χρήση ενός πράγματος που δεν το θέλει ο Θεός, τότε αυτό, για να δοκιμάσω μια ειδονή, μια ευχαρίστηση, αυτό είναι εφάμαρτο. Λέγεται ειδονή, αλλά είναι εφάμαρτη, δηλαδή αμαρτωλή. Όταν διαβάζω ένα βιβλίο, όταν ακολουθώ, παρακολουθώ μια θηλυτουργία, ακούω ένα κήρυγμα, είμαι μέσα σε μια συντροφιά πολύ ωραία, αυτό δεν είναι μια ευχαρίστηση? Δεν είναι μια τρυφή? Ναι, αλλά είναι κατά Θεόν. Όταν στο τραπέζι μας φάμε ευχάριστα φαγητά, ωραία, γευστικά, πότε δεν θα είναι αμαρτωλή η περίπτωση? Πρώτον, όταν δεν γίνει κάτι το εξαιρετικά εξεζητημένο, αλλά απλώς τα φαγητά τα οποία θα είχαμε να φάμε και ευχαριστήσουμε τον Θεό, τότε η ευχαρίστηση σε αυτή παίρνει νόημα. Αντιθέτως, αν τρώγω και πίνω και ευχαριστιέμαι καθιονδήποτε τρόπο ικανόποιο τις αισθήσεις μου μακριά από το Θεό, γιατί εγώ έτσι το θέλω, αυτό είναι εφάμαρτο. Και είναι συνεπώς, αφού γίνεται έξω από το θέλημα του Θεού, είναι υπερηφάνεια. Ώστε λοιπόν η υπερηφάνεια, όπως την αναλύσαμε, αγαπητοί μου, αντιληφθήκατε ότι παρουσιάζεται με αυτές τις μορφές. Πρώτον, με το ίδιο θέλημα, δεύτερον με τη φιλία του κόσμου και τρίτον με τις ειδονές.